Ο μεγάλος πολυέλεος στο καθολικό της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας. Στις πανηγυρικές ακολουθίες οι μοναχοί κινούν τον πολυέλεο. Οι κινήσεις του συμβολίζουν την παρουσία των αγγέλων, την κίνηση των πνευμάτων. Ένα βασικό στολίδι του πολυέλεου είναι ο δικέφαλος αετός του Βυζαντίου. Όταν το 1453 οι Τούρκοι κυρίευσαν την Κωνσταντινούπολη, καταλήθηκε το Βυζάντιο με τη χιλιόχρονη ιστορία του. Και όμως ένα κομμάτι του Βυζαντίου εξακολουθεί να ζει ως σήμερα στον Άθο. Η Ελλάδα, το Αιγαίο, η Ιερή Θάλασσα, όπου χίλια νησιά κάτω από το γαλανό ουρανό σου γεννούν όνειρα για δροσιά και ξεκούραση. Στο βορρά, κοντά στη Θεσσαλονίκη, απλώνεται η Χερσόνησος της Χαλκιδικής μέσα στο καταγάλανο Αιγαίο. Στον ανατολικό δάκτυλο της Χαλκιδικής βρίσκεται το Άγιον Όρος ή πιο σύντομα ο Άθος, με πρωτεύουσα τις Καριές, με 20 μονές, 12 σκήτες και εκατοντάδες ερημητήρια, όπου εγκαταβιώνουν σήμερα 1.200 περίπου μοναχοί από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. Το μήκος της περιοχής αυτής είναι 46 χιλιόμετρα και το πλάτος της κυμαίνεται από 6 ως 12 χιλιόμετρα. Η συνολική έκτασή της είναι 336 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στη νότια άκρη υψώνεται 2.000 μέτρα πάνω από τη θάλασσα το Μαρμάρινο βουνό, που έδωσε και το όνομα στη Χερσόνησο, ο Άθος. Μια παλιά παράδοση λέει, μια μέρα η Παναγία, ταξιδεύοντας στη θάλασσα, έφτασε στο Άγιον Όρος και παρακάλεσε τον Χριστό να της δώσει ως κήπο τη θαυμάσια αυτή περιοχή. «Κτήμα σου, κήπο σου, παράδεισό σου, λιμάνι για όσους θέλουν να σωθούν», είπε μια φωνή από τον ουρανό. Μερικά από τα μοναστήρια έχουν κτιστεί πριν από 1000 χρόνια και έχουν πολύτιμους θησαυρούς. Τοιχογραφίες, φορητές εικόνες, βιβλία και χειρόγραφα. Δεν υπάρχουν όμως αυτοκίνητα, ηλεκτρικό ρεύμα, ραδιόφωνα, εφημερίδες, ξενοδοχεία. Δεν υπάρχουν ακόμα γυναίκες, γιατί δεν επιτρέπεται η είσοδος σε αυτές. Το ημερολόγιο διαφέρει κατά 13 μέρες από το συνηθισμένο και το βυζαντινό ημερολόγιο μετράει την καινούργια μέρα από τη δύση του ηλίου. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοδόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους. 5 η ώρα το πρωί με τη δική μας ώρα, 9 η ώρα με τη Βυζαντινή. Πρωί-πρωί, πάνω από την κορυφή του Αγίου Όρους, χαράζει μια καινούργια μέρα. Στον περίβολο της Σιμωνόπετρας χτυπά το σήμαντρο πρόσκληση στη λειτουργία. Η Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας στη δυτική ακτή του Άθο. Ιδρύθηκε το 14ο αιώνα από τον Όσιο Σίμωνα, ο οποίος τη νύχτα των Χριστουγέννων είδε ένα φως να λάμπει στην προεξοχή του βράχου ψηλά πάνω από τη θάλασσα. Γι' αυτό ονόμασε το μοναστήρι Νέα Βιθλέμ. Η Σιμωνόπετρα κάηκε και ξαναχτίστηκε 3 φορές,
τελευταία πριν από 90 χρόνια. Στο μοναστήρι ανήκουν τον καιρό αυτό 60 μοναχοί. Δεν βρίσκονται όλοι εκεί. Η κεντρική λατρευτική εκδήλωση της μέρας στο μοναστήρι είναι η Θεία Λειτουργία. Η ανάμνηση του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού. Η γιορτή της μεταβολής, του εξαγιασμού του κόσμου και των πραγμάτων του κόσμου. Η γιορτή της παρουσίας του Θεού μεταξύ των ανθρώπων. Οι μοναχοί περνούν από την Εκκλησία, το Καθολικό, στην Τράπεζα. Σε όλα τα μοναστήρια του Άθο, η τράπεζα βρίσκεται απέναντι στο Καθολικό. Επουράνια και επίγεια δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, δεν είναι μεταξύ τους ξένα, αλλά περιχωρούνται. Το ένα βρίσκεται μέσα στο άλλο και σε κάθε τι το επίγειο περιέχεται το ουράνιο. Η ευλάβεια των μοναχών καθαγιάζει το καθημερινό. Η κοινή τους τράπεζα είναι πρόγευση και αραβώνας της αιωνιότητας, είναι έκφραση της κοινωνίας τους. Εδώ και τώρα. Έτσι θα είναι και εν τη οικία του Πατρός, έτσι θα είναι στη νέα και αιώνια Ιερουσαλήμ. Όπου εισι δύο ή τρεις συνηγμένοι εν το ονόματί μου, εκεί μη καγώ εν μέσω αυτών. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σε όνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μείωσης ζωήν χαρισάβεν. Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Πάτερ Άγιε Ευλόγη. Θεός Θεός ημών, ευλόγησον την πρόσθην και την πόσθην των δούλων σου, ότι Άγιος η πάντοτε νυν και αεί και σε ώρας των αιώνων. Αμήν. Είναι το δείπνο της αγάπης που συνήθιζαν οι αρχαίοι χριστιανοί μετά τη Θεία Ευχαριστία. Το φαγητό είναι απλό. Τη γιορτινή αυτή μέρα προσεφέρονται ντομάτες, βραστές πατάτες, σαλάτα, ελιές, μήλα, τυρί, ψωμί, μια κούπα κρασί, νερό. Όταν κάθεσαι σε τραπέζι γεμάτο με φαγητά, φέρε στο νου σου το θάνατο και την έσχατη κρίση και θα υποτάξεις εύκολα τη βουλιμία. Όταν παίρνεις κάτι για να πιείς, να σκέφτεσαι διαρκώς το ξύδι και τη χολή που πρόσφεραν στον Κύριο και Θεό σου. Στα μοναστήρια δεν υπάρχει πρωινό. Η Δευτέρα, η Τετάρτη και η Παρασκευή είναι μέρες νηστείας. Τις μέρες αυτές οι μοναχοί τρώνε μόνο μια φορά νερόβραστο φαγητό. Κρέας δεν υπάρχει ποτέ. Ψάρια σπάνια. Κατά τη διάρκεια του φαγητού επικρατεί σιωπή. Διαβάζετε ένα πνευματικό κείμενο για να μην δέχετε μόνο το στόμα, αλλά και το αυτί, τροφή για το σώμα και την ψυχή. Αυτό είναι το φαγητό του αναγνώστη. Όταν τελειώνει το φαγητό, υψώνεται και ευλογείται ένας ιδιαίτερος άρτος, από τον οποίο τρώνε όλοι οι μοναχοί. Ο άρτος αυτός ονομάζεται Παναγία. Βρόση του άρτου αυτού σημαίνει κοινωνία με τη μητέρα του Κυρίου, σημαίνει ταύτιση με την ταπείνωση και την αφιέρωσή της στο Θεό που γίνεται άνθρωπος. Η μητέρα του Θεού έχει μια ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τον Αθωνίτη μοναχό. Η αυτοπροσφορά της είναι η δυνατότητα που έχουν όλοι οι άνθρωποι να ανοίξουν τον εαυτό τους στο Χριστό, να δεχτούν τον Χριστό, να αφήσουν τον Χριστό να σαρκωθεί μέσα τους.
Σ' αυτό η πνευματική συμπεριφορά των μοναχών του Άθωνα είναι μητρική. Μια δυνατότητα από την άνοιμά τους. Ίσως αυτό να αποτελεί και μια αιτία για την απαγόρευση της εισόδου γυναικών στο Άγιον Όρος. Πάντοτε νυν και αεί και σε ονάς των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι ο ηγούμενος είναι ο μοναχός που έχει τη διεύθυνση του μοναστηριού. Εκλέγεται από όλους τους μοναχούς και να παραμείνει ισόβια στη θέση αυτή. Ο ηγούμενος είναι ταυτόχρονα και ο πνευματικός πατέρας των μοναχών, στον οποίο υπακούν απόλυτα και χωρίς όρους. Ο μοναχός δεν έχει κανένα μυστικό μπροστά στον ηγούμενο. Ο Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, γράφει. Με την απόλυτη υπακοή στον πνευματικό πατέρα ελευθερώνεται ο μοναχός από κάθε βία, από κάθε ανελευθερία. Εμπιστεύεται για πάντα τις φροντίδες του στον πνευματικό πατέρα. Ο πατήρ Εμιλιανός, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, για τις σχέσεις μοναχού και ηγουμένου. Είναι λοιπόν ένας τύπος αυτής της εκκλησίας το μοναστήρι. Είναι μία ολόκληρη εκκλησία. Είναι μία σύναξη αυτής της εκκλησίας. Επομένως ο γέροντας, ο ηγούμενος, είναι εις τον τύπον του Θεού. Είναι εις την θέση του Χριστού. Και όλοι οι υπόλοιποι αποτελούν την παράταξη των Αγίων. Είτε ζουν είτε δεν ζουν. Είναι δηλαδή ένα μυστήριο το μοναστήρι. Και επομένως ο γέροντας είναι το ορατόν στοιχείο του μυστηρίου που κρύβει τον αόρατον παράγοντα, τον Θεόν και ό,τι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία το οποίο δεν φαίνεται αλλά νοείται. Αφού λοιπόν είναι τόσο μυστηριακή και τόσο σπουδαία η ζωή καταλαβαίνετε τον ενός γέροντος, σημαίνει ότι αυτός είναι και ο χειραγωγός, είναι ο πλάστης αυτών των ανθρώπων που θα πρέπει να αφομοιωθούν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και του, και του Χριστού. Ο γέροντας επομένως δεν έχει σκοπό μόνον το φαγητό, τις καθημερινές ανάγκες της αδελφότητος, ό,τι υλικό χρειάζεται. Προπάντων όμως είναι αυτός που μυσταγωγεί τας ψυχάς για να μπορέσουν να οδηγηθούν μέχρι την τελειότητα της μυστικής ενώσεως με τον, με τον Θεό. Διότι, όπως καταλάβατε, είναι μια πολιτεία για το, ένα μοναστήρι. Είναι μια κοινωνία αληθινή. Είναι η κοινωνία του Παραδείσου. Είναι η κοινωνία της Βασιλείας των, των Ουρανών. Είναι η κοινωνία όλων των, των Αγίων, εις την οποία ο κάθε πιστός, ο κάθε μοναχός εν προκειμένου, έχει απόλυτα δικαιώματα εις την ζωή του Χριστού. Αλλά και ο Χριστός έχει απόλυτα δικαιώματα εις την κάθε ψυχή. Και σιγά σιγά θα τον πάρει τον μοναχό να τον αναγάγει, ας πούμε, να του δώσει τη χάρη του Θεού, γιατί τα πάντα τα κάνει η χάρη μέσα στην μυστική ζωή, ώστε όχι απλώς να είναι ένα προσδοκόμενος ο Χριστός, αλλά να γίνει και ένας προσφωνούμενος, να μάθει να φωνεί τον διδάσκαλον, τον Κύριον ο μοναχός, να έχει την οικειότητα, την φιλία όπως ακριβώς την είχε ο Αποστολικός χορός. Και τελικώς με όλων αυτών των καθημερινών κόπων των δικών του και όλο το σκύψιμο της Παναγίας Τριάδος επάνω στο μοναστήρι να επιτευχθεί το άλλο, η αίσθηση του Θεού ως ζώντος, ως συνόντος, ως συμπεριπατούντος, συνανισταμένου, συγκοιταζομένου, δηλαδή να κοιμάται μαζί με τους μαθητάς, με τους μοναχούς, να σηκώνεται, να περιπατεί, να είναι μια πλήρης κοινωνία Θεού και ανθρώπων. Έτσι, ο γέροντας στην πραγματικότητα είναι αυτός που δίνει τα χέρια του, τα οποία παριστάνουν τον μαθητήν των μοναχών εις τον Κύριον, αυτός ο οποίος κατεβάζει τον Χριστόν και ενοποιεί αυτά τα διεστώτα, τα ουράνια και τα επίγεια
και τα κάνει να γίνεται ένας αληθινός χορός. Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός και αυτή είναι η αίσθηση περί του γέροντος που έχουν οι μοναχοί. Γι' αυτό και υπάρχει η πειθαρχία, η υπακοή που βλέπετε. Υπάρχει αυτή η αγάπη, αυτό το δόσιμο, αυτή η εμπιστοσύνη που δεν παρέχεται εις τον άνθρωπο, αλλά ακριβώς εις τον Χριστόν. Έχουν όλη την αίσθηση αυτή, την μυστηριακή και την μυστική που γίνεται ανάμεσά τους. Διότι αυτός είναι όχι ένα πρόσωπο σημερινό για το μοναστήρι, αλλά είναι αυτός που πηγαίνει μέσα από το ποτάμι της παραδόσεως, της Ορθοδόξου. Είναι αυτός που εκπηγάζει μέσα από το τρέξιμο του Παναγίου Πνεύματος. Όσοτιποτε και αν είναι άνθρωπος εκείνος, καταργείται με η αίσθηση της ανθρωπότητος μέσα στο μοναστήρι. Βιήμεν αληθινά, πλήρως, ζωντανός άνθρωπος, αλλά είναι εκείνος που προσλαμβάνεται από τον Θεό και επομένως δεν έχει την βίωση ενός παρόντος κόσμου, αλλά ενώ περιπατεί στην γη κατά κάποιον τρόπο νιώθει ότι η κεφαλή του είναι στον ουρανό, ότι βιεί των ουρανών, ότι βιεί των Θεών. Η μοναστική κοινότητα είναι μια μεγάλη οικογένεια που έχει, όπως είναι φυσικό, ορισμένες υλικές ανάγκες. Ο καθένας από τους 40 περίπου πατέρες που βρίσκονται αυτόν τον καιρό στο μοναστήρι έχει και κάποιο διακόνημα για την εξυπηρέτηση όλων. Η ανάθεση των διακονημάτων στους μοναχούς γίνεται στην αρχή κάθε χρόνο. Η εργασία συμπεριλαμβάνεται μέσα στην πνευματική ζωή των πατέρων, μολονότι εδώ δεν έχει την ίδια θέση που έχει και στο δυτικό μοναχισμό, όπου επικρατεί η αρχή ora et labora, να προσεύχεσαι και να εργάζεσαι. Μέσα στη νύχτα λειτουργούσε ο μήλος του μοναστηριού και με το φρεσκοαλεμένο αλεύρι ζυμώνουν τώρα το ψωμί. Γυρίζουμε πίσω κατά τις 4 η ώρα το πρωί. Ενώ οι πατέρες καμιά εικοσαριά μέτρα πιο πέρα στο καθολικό διαβάζουν τον όρθρο, εδώ στο ζυμωτήριο προετοιμάζεται το ψωμί. Ένας ιερομόναχος έρχεται να ευλογήσει το ζυμάρι. Από το ζυμάρι αυτό θα γίνει το ψωμί για το τραπέζι και το ψωμί που θα μεταβληθεί κατά τη λειτουργία σε σώμα Χριστού. Ο ιερομόναχος δεν διαφέρει καθόλου από τους άλλους αδελφούς του μοναχούς, παρά μόνο στη χειροτονία. Όλοι προσφωνούνται με το όνομα Πάτερ. Ο καθένας μπορεί να γίνει ιερέας. Κανονικά χειροτονούνται τόσοι όσοι χρειάζονται για τις ακολουθίες του μοναστηριού. Θεολογικές σπουδές δεν είναι απαραίτητες. Ο άρτος για τη Θεία Λειτουργία. Οι δύο στρώσεις της ζύμης συμβολίζουν τις δύο φύσεις του Χριστού, τη Θεία και την Ανθρώπινη. Η σφραγίδα αποτυπώνει τη φράση «Ιησούς Χριστός νικά». Η κουζίνα και ο μάγειρας μοναχός. Δεν έχει πολλά φαγητά να μαγειρέψει. Λαχανικά, ζυμαρικά, πατάτες και τις γιορτές ψάρια. Στις νηστείες όλα γίνονται πολύ απλά. Και νηστείες υπάρχουν πολλές μέσα στο χρόνο. Τότε κυριαρχούν τα ξερά φασόλια, τα μπιζέλια, οι φακές, το νερό και το αλάτι.
τα λαχανικά προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τον κήπο της Μονής. Μερικά, όπως τα φρούτα και το κρασί, προέρχονται από τα κτήματα έξω από το Άγιον Όρος. Άλλα πάλι, όπως παραδείγματος χάριν τα ψάρια, τα παίρνουν με ανταλλαγή από μονές που ψαρεύουν, ενώ άλλα τα αγοράζουν. Η εργασία δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως αναγκαιότητα, αλλά και ως αντίβαρο στις έντονες πνευματικές ασκήσεις. Κάποτε ο Όσιος Αντώνιος προσευχόταν στο Θεό και έλεγε «Κύριε, θέλω να σωθώ, αλλά με εμποδίζουν οι κακές μου σκέψεις». Τότε είδε κάποιον μπροστά στο καλύβι του που έπλεκε ένα σκοινί. Σηκώθηκε και προσευχήθηκε, ύστερα συνέχισε να πλέκει. Μετά από λίγο σηκώθηκε πάλι να προσευχηθεί και συνέχισε να εργάζεται. Ήταν ένας άγγελος Θεού. Του είπε «Κάνε έτσι και θα σωθείς». Ακόμα οι γέροντες διδάσκουν «Εγκρατεύσου στο φαγητό, έχε μικρό εργόχειρο, μην επιτρέπεις καμιά ανησυχία μέσα στο κελί σου και θα σωθείς». Κάποιος φυσικά πρέπει να φροντίσει για τα μουλάρια, τα μεταφορικά μέσα του Αγίου Όρους. Κάποιος πρέπει επίσης να τακτοποιήσει τα ενδύματα των πατέρων. Το μοναστήρι έχει δύο μικρές βιβλιοθήκες. Η μια είναι αυτή. Οι πατέρες δανείζονται βιβλία, όχι όμως για επιστημονική εργασία, όπως θα νόμιζε κανείς, αλλά για να ευανθύνουν στα θέματα της πίστεως. Η επιστημονική εργασία αποτελεί εδώ μάλλον μια εξαίρεση, όπως επίσης παραδείγματος χάριν το κήρυγμα και η ποιμαντική εργασία έξω από το Άγιον Όρος αποτελούν εξαιρέσεις για τους μοναχούς. Ο μοναχός μπορεί να εργαστεί επιστημονικά, δεν είναι όμως και υποχρεωμένος, όπως επίσης μπορεί να κηρύξει, αλλά δεν υποχρεώνεται. Ένα από τα σπουδαιότερα διακονήματα στο μοναστήρι είναι η φροντίδα για τους προσκυνητές, οι οποίοι σε μερικές γιορτές, όπως παραδείγματος χάρη το Πάσχα, είναι πολλοί. Αλλά και καμιά μέρα δεν περνά χωρίς να έρθουν προσκυνητές. Ορθόδοξοι προσκυνητές που θέλουν να τιμήσουν τα ιερά λείψανα, να προσευχηθούν σε θαυματουργές εικόνες, να ζητήσουν βοήθεια και συμβουλές από τους πατέρες για θρησκευτικά προβλήματα που τους απασχολούν, όπως επίσης και για άλλου είδους δυσκολίες τους. Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των προσκυνητών, η ελληνική κυβέρνηση και η ιερά κοινότητα αφήνουν μόνο 10 αλλοδαπούς την ημέρα να μπουν στο Άγιον Όρος, κυρίως επιστήμονες και τους θεολόγους που έχουν εκεί κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όλοι αυτοί φιλοξενούνται από τους μοναχούς. Μακρινά μονοπάτια ενώνουν τα μοναστήρια και δεν υπάρχουν οχήματα, εκτός από μερικές εξαιρέσεις, ούτε και ξενοδοχεία. Οι πατέρες υποδέχονται τον καθέναν έτσι όπως θα υποδέχονταν τον Χριστό. Με ιδιαίτερη φιλοφρόνηση και ευγένεια, παραδείγματος χάριν, οι δύο Γερμανοί, από τους οποίους ο ένας μιλάει ελληνικά. Έχω πολλούς φίλους Έλληνες. Α, μπράβο. Το δικό σας όνομα πώς είναι? Παύλος. Κύριος Παύλος, ναι. Α, σας έφερε ο Σιλάνης ένα χαίρεσμα. Και τότε έρχεται ένα μικρό αναψυκτικό. Μετά αυτό το δρόμο φοραστήκαμε. Και τώρα είναι ανάγκη να πάρετε ένα ποτήρι νερό, ένα κομμάτι λουκούμι, ένα ποτηράκι ούζο, ένα φλιτζάνι καφές. 500 περίπου χρόνια τουρκικής κατοχής άφησαν τα ίχνη τους. Ακόμα και η ενδυμασία των μοναχών δείχνει τουρκική επίδραση. Σας αρέσει πολύ, ε? Μήπως θα πρέπει να σας φέρουμε και ένα δεύτερο?
Θα δούμε. Σιγά σιγά. Αυτή είναι μια σπηλιά όπου έζησε ο ιδρυτής της Σιμωνόπετρας, ο Όσιος Σίμων. Συχνά έρχονται εδώ μοναχοί για να προσευχηθούν. Τα μοναστήρια έχουν την προέλευσή τους από τα ερημητήρια. Στο Άγιον Όρος υπάρχουν ως σήμερα μοναχοί που ζουν απομονωμένοι στην έρημο. Πολλοί λένε ότι η δύναμη που προσφέρει το Άγιον Όρος στην Ορθοδοξία πηγάζει από αυτούς. Σε αυτούς καταφεύγουν για συμβουλή άνθρωποι από όλη την Ελλάδα. Η επίδρασή τους είναι αποφασιστική μέσα στο Άγιον Όρος και πολλές θαυμαστές ιστορίες συνδέονται με το όνομά τους. Ο Μακάριος ο Μέγας, μοναχός του 4ου αιώνα, γράφει: «Το όνομα μοναχός στην αρχική του σημασία σημαίνει μόνος, γιατί μένει μακριά από γυναίκα και απαρνιέται τον κόσμο εσωτερικά και εξωτερικά. Εξωτερικά γιατί παρετείται από τα υλικά πράγματα του κόσμου και εσωτερικά γιατί απομακρύνει από μέσα του κάθε παράσταση των πραγμάτων αυτών». Ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Σινά κατά τον 7ο αιώνα, παρουσιάζει την πνευματική ανάβαση του μοναχού σαν μια σκάλα με 30 σκαλοπάτια που ανυψώνει τον άνθρωπο προς το Θεό. Η ανάβαση από τον Αρσανά, δηλαδή το λιμανάκι της Σιμωνόπετρας, ως το μοναστήρι που βρίσκεται 330 μέτρα ψηλότερα, αποτελεί μια θαυμάσια αναλογία. Ο Όσιος Ιωάννης γράφει: «Όσοι επιχειρούν να ανεβούν στον ουρανό ενώ ζουν ακόμα σωματικά, πρέπει να υποστούν πιέσεις και ακατάπαυτους πόνους και μάλιστα όταν βρίσκονται στις αρχές της πνευματικής τους πορείας. Άχρης ου το φιλίδωνον ημών ήθος και η ανάλγητος καρδία εις φιλοθεΐαν και αγνισμών διαπένθους ενεργούς κατασταθώσιν». Για να μπορέσουν να νικήσουν, πάντα απαρνήσονται, πάντα καταφρονήσουσι, πάντα καταγελάσσονται, πάντα εκτινάξονται. Φαίνεται τόσο απλό αυτό που γράφει ο Άγιος. Σκέφτεσαι πως είναι όμως άνθρωποι και έχουν αδυναμίες. Να είσαι μοναχός δεν σημαίνει βέβαια να είσαι ελεύθερος από πειρασμούς, ελεύθερος από αμαρτία. Και έτσι πέφτουν πολλοί, χάνονται, επιστρέφουν. Πόσο βαριά μπορεί κανείς να αμαρτήσει στη σκέψη και πόσο βαθιά πέφτει αυτός που ανεβαίνει ψηλά. Η κορυφή του Άθωνα είναι το σύμβολο του έσχατου σκοπού της μοναχικής ζωής. Μακρινός είναι ο δρόμος. Λαγκάδια, γκρεμή, αδιάβατα δάση βρίσκονται μπροστά. Κοπιάζεις, στερείσαι και συχνά χάνεις από τα μάτια σου την κορυφή. Αλλά το θέμα δεν είναι να φτάσει κανείς εκεί. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα είναι η ίδια η πορεία και ο τρόπος της πορείας και το ότι γνωρίζει κανείς το σκοπό, ο οποίος στην πραγματικότητα βρίσκεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Στο μικρό αυτό σπιτάκι έρχεται τελικά σίγουρα κάθε μοναχός της Σιμωνόπετρας. Από το πορτάκι αυτό τον μεταφέρουν στο κημητήριο με τα λιγοστά του μνήματα. 3 χρόνια παραμένει το σώμα του νεκρού μοναχού στη γη και ύστερα δίνει τη θέση του σε κάποιο άλλο. Ό,τι παραμείνει από το σώμα έρχεται στο οστεοφυλάκιο.
Μπαίνεις με ένα μοναχό και δεν σε πιάνει ούτε φρίκι ούτε αηδία. Είναι ένας ευχάριστος τόπος. Φωτεινός και καθαρός. Μυρίζει από τα λουλούδια που είναι ανθισμένα στο παράθυρο. Ο θάνατος δεν έχει καμιά φρίκη εδώ. Τα οστά ενός μοναχού βρίσκονται σε ένα πανέρι πάνω στο πάτωμα. Η εκταφή έγινε πριν από μερικές εβδομάδες, όταν πέθανε ένας άλλος μοναχός. Τρεις μήνες μένουν έτσι εδώ. Ύστερα οι πατέρες θα τα καθαρίσουν και θα τα βάλουν μαζί με τα άλλα. Το κρανίο μαζί με τα κρανία, τα οστά μαζί με τα άλλα οστά. Και σκέφτεσαι πόσο ωραίο είναι να πεθάνεις εδώ, όπου η αγάπη των αδελφών ξεπερνά το θάνατο. Εμείς είδαμεν ότι μεταβεβήκαμεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, ότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Οι πατέρες έρχονται ευχαρίστως σε αυτόν τον τόπο, όπου αναπαύονται τα οστά των προκατόχων τους, όπου η θύμηση αυτού ή εκείνου του μοναχού που είχε γνωρίσει βρίσκεται πάρα πολύ κοντά. Στο Άγιον Όρος υπάρχουν πολλά λείψανα. Εδώ στη Σιμονόπετρα βρίσκεται παραδείγματος χάριν το αριστερό χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Οι μοναχοί τιμούν αυτά τα λείψανα γιατί αποτελούν αναμνήσεις, άπτες μαρτυρίες για τη γήινη ύπαρξη, συνεχιζόμενη παρουσία, γιατί υπάρχει μια άμεση σχέση ανάμεσα στα υλικά αυτά λείψανα και στο πρόσωπο που ζει στην αιωνιότητα. Έτσι αυτό το οστεοφυλάκιο είναι ένα σύμβολο για την κοινότητα των πατέρων της Σιμονόπετρας. Για την κοινότητα των ζωντανών και των κεκοιμημένων, αυτών που οφείλουν ακόμα να αγωνιστούν, να ανεβούν ακόμα τη σκάλα και εκείνων που πέρασαν ήδη το κατόφλι. Άλλωστε δεν τους χωρίζει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το κατόφλι του θανάτου. Και οι πατέρες βρίσκονται εδώ ακριβώς για να περάσουν αυτό το κατόφλι. Κύριε Ιησού Χριστέ, δώσ' αυτής αιωνίαν ανάπαυσιν. Ο μοναχός επαναλαμβάνει διαρκώς την προσευχή αυτή, που είναι μια παραλλαγή της λεγόμενης καρδιακής προσευχής. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. 100 φορές, 1000 φορές κάθε μέρα τραβώντας το κομποσκήνι προσεύχεται. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος γράφει: «Μη πολυλογήν επιχείρη ή να μη προζήτησιν λόγων διασκεδαστή ο νους, εις λόγος τελωνικός των Θεών εξηλαιώσατο, και εν ρήμα πιστών των ληστήν διέσωσε». Ο μοναχός, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, οφείλει είτε τρώει, είτε πίνει, είτε κάθεται, είτε εργάζεται, είτε οτιδήποτε άλλο κάνει, να λέει αδιάλειπτα: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Ψελίζοντας ο μοναχός προσεγγίζει το Θεό του. Βέβαια η ουσία του Θεού είναι ακατάληπτη και απρόσιτη στον άνθρωπο. Αλλά ας κάθετη που υπάρχει στην πέτρα, στο νερό, στο φυτό, στο φως, σε κάθε δημιούργημα του Θεού, μπορεί κανείς να εννοήσει το Θεό. Και ο προσευχόμενος μοναχός ξεπερνά τα φαινόμενα πράγματα και αναζητεί το κατάλευκο θείο φως της μεταμορφώσεως, όπου δεν έχουμε πια γνώση, αλλά ένωση, όπου σταματάει το εγώ, όπου ο Θεός γίνεται άνθρωπος και ο άνθρωπος Θεός, όπου ο Θεός είναι τα πάντα εν πάση. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγω του Θεού. Αυτά είναι τα κελιά των πατέρων. Οι χώροι όπου βρίσκονται οι μοναχοί μόνοι τους με το Θεό. Οι εικόνες στις πόρτες των κελιών δείχνουν τους προστάτες Αγίους αυτών που κατοικούν μέσα. Το κελί ενός εικονογράφου. Η ιστόρηση μιας εικόνας, δηλαδή το ζωγράφισμά της,
είναι κάτι περισσότερο από εργόχειρο ή τέχνη. Ο μοναχός προετοιμάζεται για το έργο του με προσευχή και νηστεία. Τα χρώματα και τα σχήματα για κάθε εικόνα είναι ακριβώς καθορισμένα από παλιά. Η ιστόρηση μιας εικόνας είναι πράξη ευλαβίας. Κατά την Ορθόδοξη παράδοση, η χάρη του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων επισκιάζει τις εικόνες τους. Γι' αυτό και υπάρχει μια ιδιαίτερη τιμή των εικόνων. Το κρεβάτι του μοναχού. Το κελί του νέου δόκιμου που τον γνωρίσαμε ως ράφτη. Ένα χρωματιστό χαλί για στρώμα, ένα στασίδι για την προσευχή, μια καρέκλα για τον επισκέπτη, ένα μικρό σεντόνι, ένα-δυο βιβλία, ένα κρεμαστάρι για το ράσο. Δεν έχει περισσότερα πράγματα ο μοναχός. Η προσευχή του Ιησού γίνεται και με αυτόν τον τρόπο. Μερικοί πατέρες κάνουν χίλιες και περισσότερες μετάνοιες σε μια νύχτα, μερικές φορές ολόκληρη τη ζωή τους. Η μετάνοια σημαίνει την πτώση και την ανόρθωση του ανθρώπου. Αμαρτία και συγχώρεση, θάνατος και ανάσταση. Αλλά με τη μετάνοια έχουμε και τη συμμετοχή του σώματος στην προσευχή. Έκφραση της ενότητας ψυχής και σώματος. Βραδιάζει. Εσπερινό φως καλύπτει το μοναστήρι και το Άγιον Όρος. Μια μεγάλη μέρα τελειώνει μέσα στη φύση. Η καμπάνα προσκαλεί στον Εσπερινό. Για τους πατέρες, με τη δύση του ήλιου αρχίζει μια καινούργια μέρα. Κέρνουν τα φυτά, τα ζώα και οι άνθρωποι στον κόσμο πηγαίνουν να κοιμηθούν. Οι μοναχοί μεταφέρονται από το λιμάνι του κόσμου αυτού στην απέραντη θάλασσα της αναζητήσεως του Θεού. Των μοναχών, η ιδιότυπη αρχαία βυζαντινή μελωδία, το μισοσκότεινο καθολικό, η τριμερής διαίρεση του χώρου, οι βαθύχρωμες εικόνες με τις καντήλες μπροστά τους, η αμυδρή λάμψη του χρυσού, των κεριών, του λιχνοστάτη, η μυρωδιά του λιβανιού. Ένταση της προσευχής. Στέκεσαι ώρες στις νυχτερινές ακολουθίες και δεν ξέρεις πού έμεινε ο χρόνος.
έχεις όλο το χρόνο του κόσμου και ο χρόνος περνά τόσο γρήγορα. Πηγαίνεις σε ατέρμονα ταξίδια στον εαυτό σου, στους δικούς σου, στο Θεό, στο Θεό. Όλα και όλοι είναι σε σένα και εσύ σε αυτά. Ανάμεσα στον Εσπερινό και τον Όρθρο, που αρχίζει κατά τις 2 το πρωί, οι μοναχοί βρίσκονται στα κελιά τους. Το σκοτάδι βοηθάει στην αυτοσυγκέντρωση, η σιωπή, η μοναξιά. Ο μοναχός είναι μόνος του με το Θεό. Και των σκοπών του νοός αυτού, εις τον Θεόν έχει ήδη απαντός. Οι εμπειρίες του μοναχού κατά τις ώρες αυτές είναι ανέκφραστες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο ερημίτης του Ιορδάνη, ο πρώτος μοναχός, η Παναγία Μητέρα του Κυρίου και ο Παντοκράτορ. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ο Ιωάννης της Κλίμακος γράφει «Ον ο νους με μάθηκεν αληθώς εύχεστε, ούτι εν Κυρίω ενωπίως ενωπίω λαλούσιν». Και η αγρυπνία και η προσευχή του μοναχού καταλήγουν πάλι στην κοινή προσευχή.
δρόμο και βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίον Ενδόξο και Πανεκτήμων Αποστόλων, τους Αγίες Ενδόξου Μηροφόρου και τους Αποστόλου Μαρία και της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μηροβίτου του και Κύτρος της Αγίας Ομνηστάτης, των Αγίων και Δικαίων και Πατρών Αγίου και Άνες και Πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς του Γατός και Φιλάνθρωπος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτωμα το πατήσας, και της ειδική μας η ζωή η ώρα το πρωί με το δικό μας ρολόι, 9 η ώρα στη Σιμωνόπετρα. Πάνω από την κορυφή του Άθωνα χαράζει μια καινούργια μέρα, μια ακόμα μέρα. 7 μέρες είναι μια εβδομάδα, 4 εβδομάδες ένας μήνας, 12 μήνες ένας χρόνος, 10 χρόνια, 100 χρόνια, 1000 χρόνια. Τι είναι πια χρόνος? Στον εξώστη της Σιμωνόπετρας χτυπάει το σήμαντρο για την κοινή λατρεία. Όταν διηγείσαι για το Άγιον Όρος, σε ρωτούν: «Τι κάνουν οι μοναχοί?» «Τίποτε», τους λες. «Τίποτε, προσεύχονται και πεθαίνουν». Και αυτοί που σε ρωτούν δεν καταλαβαίνουν την απάντησή σου. Τι είναι τάχα η προσευχή? Όσο για το θάνατο, κανείς δεν κάνει λόγο. Καμιά εργασία, καμιά προσφορά, καμιά παραγωγή, καμιά επιχείρηση, καμιά κοινωνική δράση. Έχει τάχα η ανθρωπότητα έστω και κάτι από αυτά που υπάρχουν στο Άγιον Όρος και τους μοναχούς του? Σου έρχεται τελικά στο νου μια αναλογία. Οι αθλητές προετοιμάζονται χρόνια ολόκληρα σιωπηλά και με σκληρή πειθαρχία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ασκούν όσο αντέχει το ανθρώπινο σώμα. Οι μοναχοί του Αγίου Όρους ασκούν τις δυνατότητες της ανθρώπινης καρδιάς ως το βάθος, πρότυπο και ελπίδα. Σύμφωνα με μια πολύ παλιά Ιουδαϊκή παράδοση, ο κόσμος θα εξακολουθεί να υπάρχει όσο θα υπάρχουν σε κάθε γενιά 36 δίκαιοι. Να είναι άραγε αυτοί οι δίκαιοι που διατηρούν τον κόσμο.